μόνο 4 παιχνίδια έχουν συγκεντρώσει πάνω από 20.000 θεατές, από 20.000 εισιτήρια, δηλαδή στα 261 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θα συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Πουλιάση. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς είδες το παιχνίδι, λοιπόν? Συνεντεύξεων. Το παιχνίδι ήταν το πιο άχρωμο και το πιο ήσυχο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, ήταν κάτι σαν φιλικό. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και μάλιστα ήταν ο Ελευθερόπουλος αυτός που έσωσε τον Ολυμπιακό. Όπως παραδέχθηκε και ο Μπάγκερ σε δεξί τύπου. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι μπροστά με 2 και 3 γκολ. Σύμφωνα μάλιστα και την άποψη του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε παιχνίδι κέντρου. Πολλά νεύρα και η μοναδική καλή στιγμή ήταν για τον Ολυμπιακό. Ήταν με τον Ανατολάκη. Ήταν η μοναδική ευκαιρία του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Με κεφαλιά του Ανατολάκη έσωσε το Παναθηναϊκό ο Νικοπολίδης. Και αυτό το καυστηρίασε ο Μπάγκεβιτς. Είπε: δεν είναι δυνατόν σε ένα παιχνίδι να έχουμε μία μόνο ευκαιρία και αυτή να είναι από έναν αμυντικό παίχτη τον Ανατολάκη. Δημήτρη, τι εξήγηση δίνει εσύ για αυτήν την εικόνα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες? Τι εξήγηση δίνω εγώ? Ναι. Έχω δει πολλά ντέρμπι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έχουν πάντα μια ιδιαιτερότητα. Ο Ολυμπιακός φέτος νίκησε τον Παναθηναϊκό 4-2 στο πρωτάθλημα. Νίκησε και στο κύπελο 2-0. Έπαιξε με τον Άγιαξ, έπαιξε με τη Γιουβέντους. Οι παίκτες του έχουν κάπως κορεστεί, τα έχουν κάνει σχεδόν όλα. Δεν είχαν σήμερα το πάθος και ίσως και τον φανατισμό που έπρεπε να έχουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, όμως. Έχουν και ένα σερί 6-0 είχαν μέχρι σήμερα. 6-0 στις νίκες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, και αυτό το σερί σταμάτησε. Και σταμάτησε και ένα άλλο σερί. Ο Ολυμπιακός είχε 10-11 πόσες νίκες στο πρωτάθλημα. Παραπάνω από 11, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, συνεχόμενες. Ναι, όχι, συνεχείς νίκες. Και αυτό σημαίνει ότι σταμάτησε και αυτή. Και αυτό το ρεκόρ, ναι, δηλαδή. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν το παιχνίδι, είχε πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ρότσα είπε όταν κρίμα που δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε τέτοιον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πότε ξαναβρούμε τον Ολυμπιακό τόσο άσχημο. Και μάλιστα παρενέβηκε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς και είπε ότι σήμερα ο Ολυμπιακός δεν ήταν ούτε για κηδεία. Ήταν επιλέξει τα λόγια του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ούτε για κηδεία και μάλιστα ήταν και αυτός πολύ εκνευρισμένος. Καθώς είπε ότι από αύριο θα δούμε πολλά να γράφονται, πολλά να λέγονται. Και οπωσδήποτε θα υπάρχει και το παρασκήνιο των ημερών. Λοιπόν, Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι να δούμε τις κυριότερες φάσεις του αγώνα και θα τα ξαναπούμε για τις συνεντεύξεις τύπου. Μονομαχία στον χώρο του κέντρου. Θα γίνει τώρα πολύ ωραία παλιά τρύπα, δεν υπάρχει offside. Να το τετατέτ. Γίνεται το σουτ και η μπάλα είναι ελάχιστα. Καταπληκτική ευκαιρία εδώ από τον Λιμπερόπουλο και εδώ ο Ρότσα. Φοβερή ευκαιρία στο τρίτο λεπτό. Εδώ ο Λιμπερόπουλος. Τετατέτ. Κοιτάξτε και πάλι, τρύψε την άμυνα του Ολυμπιακού. Βγήκε τέτα-τέτ με τον Ελευθερόπουλο. Το πλασέ έπιασε εσωτερικό αριστερό φάλτσο και εδώ η αντίδραση του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Προσπαθεί ο Κωνσταντινίδης να βρει κάτι στον παίχτη. Αλλάζει με τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος κρατάει την μπάλα παρά το μαρκάρισμα που δέχεται. Πέρασε πολύ ωραία και πάλι. Κωνσταντινίδης σημαδεύει, αλλά ο Ελευθερόπουλος έχει κλείσει τη γωνία. Μαυρογεννίδης αλλάζει με τον Ινιάδη. Ινιάδης στα αριστερά είναι ο Γιωργάτος. Ξεμαρκάριστος, τώρα τον ίδιο Πασαλής κάνει λάθος όμως. Αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Κιάσο. Κιάσος κάνει την προσποίηση ο Κιάσος. Θα στρώσει και πίσω. Γίνεται ένα σουτ, την μπάλα είναι out. Και εδώ ο Λιμπερόπουλος. Και πάλι απογοητευμένος ο Ρότσα και απογοητευμένος και ο Μπάγκεβιτς. Και εδώ ο Λιμπερόπουλος με την άνεσή του έπιασε ένα σουτ και η μπάλα έφυγε λίγο out. Κόλλα, μπλένταρ κόλλα, θα βγάλει μια σέντρα. Το σουτ εν κινήσει, θα μαζέψει ο Λιμπερόπουλος. Ο Ελευθερόπουλος στην προσπάθεια του Λιμπερόπουλου. Λιμπερόπουλος, μπάλα στον Κιάσο και πάλι σέντρα από τον Κιάσο, γίνεται κεφαλιά και ο Ελευθερόπουλος θα σώσει τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Καραγκούνης και εδώ ο Ρότσα, η δεύτερη πολύ καλή στιγμή του αγώνα είναι για τον Παναθηναϊκό και πάλι. Βγήκε πολύ ωραία σέντρα από τον Κιάσο και πετάχτηκε ο Καραγκούνης. Ανάμεσα από δύο παίκτες έπιασε την κεφαλιά και ο Ελευθερόπουλος με τα πολύ σωστά αντανακλαστικά που διαθέτει θα σώσει τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε και πάλι. Είναι ο Νημιάδης, ο Τζόρτζεβιτς, είναι και ο Γιωργάτος. Ο Γιωργάτος την μπάλα πολύ ψηλά. Είναι δύσκολο από αυτή την θέση. Ήταν πολύ μακρινό το φάουλ. Δύο παίκτες στο τείχος, τελικά και ο Φορίκου επίσω. 11 παίκτες πίσω για τον Ολυμπιακό. Με φάλτσο η μπάλα θα περάσει. Ο Ελευθερόπουλος θα σώσει την κεφαλιά του Κωνσταντινίδη. Συνεχίζει ο Κιάσος. Και έχουμε κόρνερ. Κοιτάξτε και πάλι. Κόλλα. Εσωτερικό φάλτσο. Κεφαλιά. Και τα αντανακλαστικά και πάλι του Δημήτρη Ελευθερόπουλου θα σώσουν τον Ολυμπιακό.
Να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει. Μάλλον ο Γιωργάτος δεν είναι σε κατάλληλη σε όλη η κατάσταση. Αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς μαζεύει ο Νικοπολίδης. Ένα φάουλ τελικά που στήχησε στον Ολυμπιακό την κίτρινη κάρτα στον Γιωργάτο. Κωνσταντινίδης για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να βγει ανάμεσα από 2-3 παίχτες. Κρατά την παλά το μαρκάρισμα. Τετ-α-τετ. Ελευθερόπουλος και έχουμε κόρνερ. Άνοιξε την μπάλα λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε ο Κωνσταντινίδης και ο Ελευθερόπουλος πρόλαβε και έκλεισε. Εδώ οι δύο παίκτες βλέπετε υποτικά. Εδώ ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος στάθηκε όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Ανατολάκη, βρέθηκε τέτα τέτα, εδώ έκανε κακό κοντρόλ, άνοιξε την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να κόψει ο Ελευθερόπουλος με τον Μαυρογεννίδη. Ξανά εδώ και πάλι, έφυγε από το μαρκάρισμα του Ανατολάκη, βρέθηκε τέτα τέτ, εδώ όμως έκανε κακό κοντρόλ και ο Μαυρογεννίδης με τον Ελευθερόπουλο έκοψαν τελευταία στιγμή. Οδηγίες τώρα από τον Νικοπολίδη. Τρεις παίκτες στο τείχος, Γιωργάτος. Γίνεται κεφαλιά και ο Νικοπολίδης σώζει τον Παναθηναϊκό. Η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού από την κεφαλιά.